Καλή σας ημέρα και από μένα. Ως πρόεδρος του Συνδέσμου Αποφύτων ΣΑΣ, εκπροσωπώντας ουσιαστικά 8 διαφορετικές πανεπιστημιακές ειδικότητες αξιωματικών συναδέλφων, οφείλω να απονείμω τα εύσημα στους προλαλήσαντες. Νομίζω με καλύψανε και σε θέματα οικονομικής φύσεως και από ό,τι βλέπω σε λίγο καιρό θα εξαλειφθεί και η θέση του Οικονομικού Συμβούλου. Θα ήθελα όμως να εστιάσω σε ένα πάρα πολύ βασικό θέμα, το οποίο με προβληματίζει τον τελευταίο καιρό. Επειδή ασχολούμαι πολύ με τα εργατολογικά, έχω σπουδάσει, τα γνωρίζω καλά, είδαμε ότι όλες οι τελευταίες κυβερνήσεις εξάντησαν τα περιθώρια και τα όρια, όπως λένε στην καθομιλουμένη, τερματίσανε τα ασφαλιστικά όρια. Δηλαδή φτάσαμε στα 67, στο 67, στο 62ο έτος και ξαφνικά μπήκε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και των προτάσεων των σοφών, όπως κατά κόρον διαβάσαμε και βομβαρδιστήκαμε, ότι θα πρέπει να πληρώσουν με αναδρομικότητα κιόλας όσοι δεν καλύπτουν αυτά τα ηλικιακά όρια, τα ηλικιακά κριτήρια, ρατσιστικά κάτι μας. Αυτό που με προβληματίζει είναι ότι κάποιους τους διαφεύγει το γεγονός ότι οι στρατιωτικοί, και όταν λέω στρατιωτικοί εννοώ το σύνολο των στελεχών των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας, από τα 18 μας καλούμαστε να πληρώσουμε ασφαλιστικές φορές, από τα 18 μας είμαστε ασφαλισμένοι. Το τραβήξαν όσο δεν πήγαινε και φτάσανε το ασφαλιστικό, εξομοιώνοντάς μας με όλες τις άλλες εργασιακές και κοινωνικές τάξεις, στο 60ο έτος της ηλικίας. Όταν είδαν ότι δεν πάει παραπάνω, γιατί και τα 40 και τα 42 χρόνια μετά τα 18 είναι πάρα πολλά για κάποιο στρατιωτικό, μας ενέταξαν από το 2011 όλα τα στελέχη στο ΙΚΑ. Τώρα έρχονται για να δέσει, όπως λέμε, το γλυκό και προτίθενται να νομοθετήσουν ως στη λογική ότι όσοι φύγανε πριν το 62ο ή 67ο, και είναι σοβαρή αυτή η πρόταση, θα κληθούν να πληρώσουν είτε πέναλτι, είτε να γίνει νέα αναπροσαρμογή των συνταξίμων αποδοχών τους. Φαντάζεστε, εκτός από το αντισυνταγματικό και το παράτυπο και το παράνομο και το εξωπραγματικό αυτό που βιώνουμε και αυτό που διαβάζουμε, εγώ επεκτείνω τις σκέψεις και τις θέσεις μου, μεταφέροντάς σας ένα συλλογισμό που έχω κάνει. Για να μπορέσουν να αποφύγουν και τη σκόπελο της επαναφοράς, ουσιαστικά της συμμόρφωσης της επαναφοράς των ταξίμων αποδοχών μας και ουσιαστικά της συμμόρφωσης στην απόφαση του ΣΤΕ, 2192, θα βάλουν σίγουρα στο καλάθι και στις προτάσεις των διαπραγματεύσεών τους το θέμα της κατάργησης ουσιαστικά όλων των μειώσεων των μνημονιακών νόμων που αφορούν τους στρατιωτικούς, ούτως ώστε να μην υπάρχει πλέον και θέμα πλήρης δικαίωσης και συμμόρφωσης, και θα μπούμε σε ένα σενάριο επαναπροσαρμογής των συνταξίμων αποδοχών μας στο επίπεδο, όπως ακούγεται κατά κόρον, του 55%. Εκεί θα είναι και η θανατηφόρος πλάκα, θα είναι ο ρόγχος ο τελευταίος και θα βυθίσουν όλο τον κόσμο το στρατιωτικό στα τάρταρα. Ιδίως, μάλιστα, εφόσον σκέφτονται μέσα στις συντάξιμες αποδοχές να εντάξουν και τα μερίσματα που παίρνουμε από τα μετοχικά μας ταμεία. Εκτιμώ ότι αυτό το μέτρο ούτε κατά διάνοια ούτε ως σκέψη δεν θα πρέπει να περάσει. Γι' αυτό και φτάσαμε ως εδώ που φτάσαμε, για να μπορέσουμε σε εσάς μέσω των δημοσιογράφων, μέσω του συναδέλφου, να μεταδώσουμε το κύμα των ανησυχιών, το οποίο να είστε σίγουροι ότι εκλαμβάνουμε σε καθημερινή βάση. Όλα τα στελέχη εν ενεργεία και εν αποστρατεία βρίσκονται σε απόγνωση, κυριολεκτικά σε απόγνωση. Στελέχη τα οποία έχουν μπει με τον ιδρώτα, με το αίμα τους, έχουν δώσει τα πάντα για την πατρίδα τους. Είναι οι πρώτοι των πρώτων, πρωτοκλασσά τα στελέχη, μπήκαν με πανελλαδικές εξετάσεις και βρίσκονται σε απόγνωση. Το θέμα είναι ότι κατά πόσον εμείς μπορούμε να βοηθήσουμε και πρέπει όλοι να συνδράμουμε, θα πρέπει όλοι με τη συμμετοχή μας μεθαύριο να δείξουμε ότι ως εδώ δεν πάει άλλο. Βλέπουμε συνεχώς κινήσεις οι οποίες εντείνουν ακόμα περισσότερο τους προβληματισμούς μας. Διαβάζουμε για μέτρα που παίρνονται εναντίον ακόμα και του κλεισίματος ανωτάτων στρατιωτικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Διαβάζουμε συνεχώς για τη συρρήκνωση των εισακτέων σε ποσοστά 30% ετησίως και αρχίζουμε να προβληματιζόμαστε μήπως τελικά δεν θέλουμε ενόπλες δυνάμεις. Μήπως θέλουμε τη χώρα μας ή μήπως κάποιοι θέλουν να οδηγήσουν τη χώρα μας σε επίπεδα Συρίας και μετά να περιμένουμε να έρθουν κάποιοι να επενδύσουν. Δυστυχώς όλα τα μηνύματα που λαμβάνουμε είναι αρνητικά και θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα επικρατήσει, αν μη τι άλλο, έστω και την ίστατη, έστω και την τελευταία στιγμή, η λογική, η σκέψη ότι ο θεσμός των ενόπλων δυνάμεων είναι υπεράνω όλων, ότι ο Έλληνας πολίτης είναι δίπλα στο στρατιωτικό
τον εμπιστεύεται το στρατιωτικό. Ο στρατιωτικός δεν έχει δώσει ποτέ δείγματα γραφής εις βάρος του συμπολίτη του και ας επικρατήσει λογική. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ζητώ συγγνώμη γι' αυτό. Δεν είναι η φέρπουσα φήμη. Η συμφωνία που έχει γίνει με το κουαρτέτο κάνει λόγο για μείωση των δαπανών των συνταξιούχων κατά 2,1 δισεκατομμύρια. Που άμα το αναγάγουμε στον αριθμό των συνταξιούχων, ουσιαστικά είναι μια μείωση της τάξης του 8%. Από εκεί και πέρα θα χρήζει οπωσδήποτε επεξήγησης πώς θα γίνουν τα ανάλογα βάρη, πώς θα διερθούν και όλα αυτά. Επίσης, για το θέμα των διεκδικήσεων. Ακόμα και στη λογική ότι έρθει η κυβέρνηση και πει καταργώ για ένα νόμο με ένα άρθρο όλες τις κρατήσεις, όλες τις μειώσεις των μνημονιακών νόμων και σας επαναφέρω σε ένα άλλο καθεστώς με νέο τρόπο επαναπροσδιορισμού των συνταξίμων αποδοχών, υπάρχει και πάλι η νομική οδός, υπάρχουν πάλι τα ενδικά μέσα, να κινηθούμε νομικά, επειδή η υπηρεσία μας αποστράτευσε, και να κινηθούμε νομικά και να ζητήσουμε πλέον να μας επαναφέρει. Διότι όταν φεύγεις και φεύγεις με ένα συγκεκριμένο καθεστώς, κάνοντας χρήση ενός συνταγματικού σου δικαιώματος, δεν μπορούν να έρχονται με αδρομικότητα και να σε τιμωρούν για τους δικούς τους λόγους. Ευχαριστώ.